η κλιματική αλλαγή, η οποία ο όρος έγινε επίκληση αρκετές φορές απόψε, είναι ένα πολύ βολικό υποζύγιο, ναι, ώστε να φορτώνουμε πάνω του όλη την, όχι ανεπάρκεια, η κρατική εξουσία, η αστική εξουσία είναι πραγματικά επαρκέστατη, αλλά στην κλιματική αλλαγή φορτώνονται οι αντιλαϊκές πολιτικές με τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε, αν θέλετε, πολύ έντονα στη Θεσσαλία. Παντού κυριαρχεί το θέμα του ωφέλους και κόστους. Ωφέλους και στον προγραμματισμό των αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και στις αποκαταστάσεις, αν θέλετε, και στα μέτρα τα οποία ήδη έχουν ληφθεί εκεί πέρα. Υπάρχει έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού. Κατά την άποψή μας είναι σκόπιμη αυτή, αφήνοντας άπλετο χώρο στο να σχεδιάζουν οι εταιρείες, τα μεγάλα μονοπόλια, τα μέτρα τα οποία βολεύουν την κερδοφορία τους, προβάλλοντάς τα ως μέτρα λύσης στα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Οι καταστροφές οι οποίες γίνονται ουδέποτε καταγράφονται στο σύνολό τους, κάτι που έγινε και στη Θεσσαλία. Αντίστοιχα δεν υπάρχουν και οι αποζημιώσεις. Μία βόλτα στη Θεσσαλία πραγματικά θα δείξει... Το 112 είναι καλό. Θα σας απαντήσω. Είναι η ατομική ευθύνη του επόμενου που θα σας έλεγα. Στη Θεσσαλία τα ισόγεια κτίρια σε πάρα πολλές περιοχές, μάλιστα, δεν κατοικούνται. Το 112. Το 112 είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να είναι βολικό, όμως εδώ η κυβέρνηση πίσω από το 112 προβάλλει την ατομική ευθύνη, καλύπτοντας τις κρατικές αντιλαϊκές πολιτικές. Το κόστος για τα έργα αυτά τα οποία απαιτούνται ή αν θέλουν και για τις αποζημιώσεις. Δεν γίνονται με την κυβέρνηση να επικαλείται το δημοσιοοικονομικό χώρο, αλλά εμείς θα αντιστιμήσουμε τις κυβέρνησεις, και θα ακούσει και οι τηλεθεατές απόψε, ότι κάθε χρόνο διαθέτει πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει ανάγκες του ΝΑΤΟ. Καθημερινά η φρεγάτα η οποία περιπολεί στην Ερυθρά θάλασσα καλύπτοντας τις ανάγκες του εφοπλιστικού κεφαλαίου χρηματοδοτείται, κοστίζει $500.000, δηλαδή 150 εκατομμύρια το μήνα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Άρα είναι θέμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Τι χρηματοδοτεί, τι αποζημιώνει και πόσο φιλολαϊκό είναι αυτό και ποιους άλλους μοντέλους. Καταρχάς ήθελα να πω ότι μιλάμε για ακριβό ρεύμα σήμερα, λες και χθες ήταν φτηνό. Θα χάσουμε το μέτρο. Και σήμερα είναι πανάκριβο και χθες ήταν εξίσου ακριβό, σε τέτοια επίπεδα, ούτως ώστε πάνω από 200.000 νοικοκυριά αυτή τη στιγμή να είναι στον κρεμό, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες που θα του κάνει τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ακούσαμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, να ενοχοποιεί για την ακρίβεια την έλλειψη διασύνδεσης κεντρικής με νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακούσαμε ότι φταίει ένας αλγόριθμος αγνώστου μορφής, ο οποίος κάπου κυκλοφοράει στην κεντρική Ευρώπη και ευθύνεται για όλα αυτά. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όλα. Δεν μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση για να ντύσει όχι την αποτυχία της, θα το τονίσω, την επιτυχία της και θα το αιτιολογήσω αυτό, στις επιλογές που έχει κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει επιβάλει και που συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα, αρχίζοντας από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πηγαίνοντας στον Ευρωπαϊκό Νόμο για το κλίμα, στην Πράσινη Συμφωνία κτλ. Αυτή τη στιγμή η επιτυχία της κυβέρνησης είναι πια ότι το τέλος του Αυγούστου οι εταιρείες, των μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων είχαν κερδοφορία 770 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 24. Η ΔΕΗ, και πραγματικά είναι ανατριχιαστικά αυτά τα νούμερα, τα κέρδη προφόρων το 22 ήταν, προσέξτε, 264 εκατομμύρια. Το πρώτο εξάμηνο του 23 έφτασαν τα 927 εκατομμύρια και φέτος θα προσεγγίζουν το 1.900.000.000. Τη στιγμή, επαναλαμβάνω, το είπα και προηγουμένως, που εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά είναι τελειωμένα. Αυτά είναι τα κέρδη της ΔΕΗ, προφόρων και προ υπολείπων υποχρεώσεων. Είναι πραγματικά σύλληπτα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη, να τελειώσω, στις επιλογές της, υποστηρίζοντας την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων της ενέργειας και της ΔΕΗ και τσακίζοντας τα λαϊκά νοικοκυριά.